Η κάμερα της εκπομπής Πλάνα με ουρά βρέθηκαν στο καταφύγιο της Εργέτας Κούρκουλου, Savay Greek Stray στον Οροπό. Η ιδρύτρια της οργάνωσης ξενάγησε τη δημοσιογράφο στο καταφύγιο που πλέον φιλοξενεί δεκάδες από τα ζώα των δύο κοινοκομείων. Στη συνέχεια, η Εργέτα, η οποία απολαμβάνει τον νέο ρόλο της ως μαμά, αναφέρθηκε στη στενή σχέση της με τα ζώα, αποκαλύπτοντας πως το έβλεπε ως μια διέξοδο, από τον τρόπο που την αντιμετώπιζε ο κόσμος εξαιτίας του ονόματός της. Ένιωθε δακτυλοδεικτούμενη λόγω του ονόματός της. Ήρθα πριν από 20 χρόνια, ήταν ένα κτήμα που το είχε ο πατέρας μου, οπότε είχε ιδιαίτερη αγάπη για τη συγκεκριμένη περιοχή και ήθελε τα παιδιά του να μεγαλώσουμε μέσα στη φύση. Με αυτή την αφορμή πήρε το κτήμα. Η φιλοζωία μου περιοριζόταν στα ζώα τα δικά μας. Ξεκίνησα να παρατηρώ και παραέξω άρχισα να διασώζω ζώα από το δρόμο και γέμισε το σπίτι μας. Λόγω του ονόματός μου ήμουν πάντα λίγο δακτυλοδεικτούμενη, με έκριναν πριν με γνωρίσουν και στα ζώα βρήκα τη διέξοδό μου, την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα που λείπει από πολλούς ανθρώπους. Σε κοιτάνε με καθαρή ματιά και σε αντιμετωπίζουν με βάση του πώς τα αντιμετωπίζεις εσύ και όχι με βάση την εμφάνισή σου ή το πόσα χρήματα έχεις. Έτσι προέκυψε ο βιγκανισμός, ήταν η φυσική εξέλιξη πραγμάτων που είχα μέσα μου και μόλις έκανα τη σύνδεση τους δεν υπήρχε επιστροφή. Ο φιλόζωος είναι ο άνθρωπος που αγαπάει όλα τα ζώα και όχι μόνο τα κατοικίδια. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να αποδείξει κανείς τον σεβασμό είναι αυτός, κατέληξε η Εργέτα Κούρκουλου. We'll be right back.